Κοίτα, τα ψέματα ξέρουμε ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγίνει. Μπορεί πάρα πολύ να μας πει την αφοβολή, αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν πάει πολύ να είμαστε πιο νέα ομάδα στην Ευρωλίγκα. Όπου θα συνεχίζουμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά γιατί είμαστε 100%. Υπάρχουν και καλές στιγμές, υπάρχουν και άσχημες στιγμές όπως υπήρχαν πέρσι. Αλλά μου εκεί πέρα και ένα από τα στοιχεία τα περσινά που ήμασταν όλοι έτσι και τελείωσε η χρονιά με μεγάλη επιτυχία ήταν ότι κανείς δεν ξέφυγε. Διασκεδάσαμε όλοι σε ένα όριο όπως πρέπει να το διασκεδάσουμε, χαρήκαμε, αλλά πλέον και αυτό που με χαροποιεί ακόμα ιδιαίτερα είναι ότι έχουμε σταματήσει να μιλάμε γι' αυτό γιατί κοιτάμε πλέον μπροστά. Ο κόσμος μας θέλει να κοιτάμε μπροστά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα λέω ότι είναι άδικο, ίσα-ίσα, εντάξει, ο coach, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Σίγουρα ο coach Ζέλκοβιτς και εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι τους περισσότερους εδώ μέσα όλοι τη χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σίγουρα είναι λίγο άδικο αυτό που γίνεται, εντάξει, και τον κύριο προπονητή, με την έννοια ότι εν μέρει έρχεται να αναλάβει μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη ως όλο προπονητή, αλλά ήδη από την αρχή έχει ξεκινήσει και βάλει τα δικές του επιλογές και πιστεύω ότι τα πράγματα πατήσουν μια φιλοσοφία όπως πρέπει. Είναι ένας coach, ο κ. Μπαρτζόκας, ένας coach σαν ανοιχτό μυαλός που έχει πάρα πολλές ιδέες. Δουλεύουμε σε πάρα πολύ, περισσότερο και από πέρσι θα έλεγα. Και πιστεύω ότι θα δείξουμε και πάμε περισσότερα πράγματα αυτό το σταμάτι. Κάτι τελευταίο, ξεχνάς τα... Επειδή το έχω απαντήσει αυτό το πράγμα και ίσως πάρα πολύ μπορεί να δυσκολεύονται να το πιστέψουν, αλλά δεν το έχω πει αρκετές φορές. Κατά καιρούς φυσικά μου στέλνουν κάποια μηνύματα κυρίως στην προσωπική μου σελίδα ή στο Facebook και μου δείχνουν κάποια καινούργια βίντεο που έχουν βγάλει από όλη τη χρονιά, από κάποια άλλα βίντεο που έχουν βγάλει με τους φιλάθλους μας και αυτά, τα οποία τα έχω παρακολουθήσει και είναι σίγουρα πολύ ωραία, γιατί βλέπω και πολύ κόσμο να το χαίρεται και να ευχαριστιέται σαν να περίμενε αυτή τη χαρά πάρα πολλά χρόνια και να έρθει όλη αυτή η χαρά με το μέλλον. Αυτό ήταν αυτό που με κάνει περισσότερο χαρούμενο παρά το να δω τον εαυτό μου στο βίντεο.